Δύσκολα τα πράγματα για τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού Λάρισας εξαιτίας των βροχοπτώσεων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαήμερο. Η παραγωγή είναι προβληματισμένη καθώς πλήττεται τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα του προϊόντος. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις γεωπόνων, όσες βαμβακοκαλλιέργειες προσβλήθηκαν από το ρόδινο σκουλίκι, τώρα θα τις καταστρέψει ολοσχερώς η βροχή, ενώ λόγω της υγρασίας θα υπάρξει μείωση στην παραγωγή και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συγκομιδής του προϊόντος. Έτσι και λιώς το βαμβάκι τον Σεπτέμβριο που είχαμε έναν πολύ κακό Σεπτέμβριο. Είχαμε προβλήματα με την καραμέλα. Δηλαδή, όταν το βαμβάκι προσπαθεί να ανοίξει το καρύδι, δημιουργείται από τη βροχή, το κρύο και την υγρασία το κομμάτι που λέγεται καραμέλα. Δηλαδή, κλείνει το βαμπάκι, δεν ανοίγει και δεν συλλέγεται. Οπότε και οι ποσότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Σήμερα όμως, μετά από αυτές τις βροχές, νομίζω η καταστροφή είναι πολύ μεγαλύτερη, η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι αγρότες ανησυχούν πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε καλή συλλογή, μιλάω σε ποσότητα, δεν θα κάνουμε συλλογή σε καλή ποιότητα, οπότε αρχίζουν τα βαμβάκια να μην είναι ανταγωνιστικά στην αγορά. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών, κ. Χρήστος Σιδερόπουλος, σημείωσε ωστόσο πως το επόμενο βήμα για τους βαμβακοπαραγωγούς είναι να δηλώσουν στον ΕΛΓΑ την ζημία που έχουν υποστεί οι καλλιεργίες τους, ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν. Οι αγρότες που έχουν πληρώσει το ασφάλιστρο όσον αφορά την καλλιέργεια του βαμβακιού. Εκτιμώ ότι από την πλευρά του ΕΛΓΑ θα δώσει την εντολή της εντολής να κάνουν οι αγρότες την ζημιά, να δηλώσουν δηλαδή τη ζημιά. Και από εκεί και μετά, εάν σε επίπεδο νομού έχουμε το 30% που φαίνεται ότι θεωρώ ότι υπάρχει, δηλαδή δεν έχει συλλεγεί το 40% του βαμβακιού, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και ας ελπίσουμε ότι και από αυτήν την κακή έτσι περίοδο θα προκύψει και από τον ΕΛΓΑ η αποζημίωση.